άνοδο παρουσιάζουν οι περισσότερες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ αλλά και γενικότερα σε όλα τα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Κρεοπολών Καβάλας, κύριο Κώστα Κεχάκια, η τιμή του κρέατος δεν έχει επιβαρύνει ακόμα την τσέπη των καταναλωτών, αλλά αντιθέτως η τιμή του κρέατος παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Στα κρεοπολία της χώρας μας πιστεύω είμαστε άκρως αντίθετοι. Έχουμε μείωση και στο μοσχάρι και στο χοιρινό και στο κοτόπουλο. Η τιμή βέβαια μπορεί να μην φαίνεται στον καταναλωτή άμεσα. Θα φανεί βέβαια και στις γιορτές που ευελπιστούμε ότι είναι κάτω του μισού ευρώ το κιλό και στα τρία είδη που σας είπα και στο κοτόπουλο και στο χοιρινό και στο μοσχάρι. Όσον αφορά τώρα τους καταναλωτές, έρχονται, ψωνίζουν κρέας κανονικά ή επειδή έχουμε ανατιμήσει όλα τα προϊόντα προσπαθούν από κάπου να κόψουν? Ο καταναλωτής σίγουρα ζορίζεται τώρα το χειμώνα με τα καύσιμα και πώς θα ζεσταθεί με την ενέργεια πάνω κάτω όπως κάθε χρόνο, αλλά η κίνηση και ο καιρός βοηθάει ακόμα και είναι ικανοποιητική βάσει τα δεδομένα και πριν τις γιορτές. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Παίζει ρόλο, σας είπα, και η μείωση. Έχουν μειωθεί αρκετοί κωδικοί στο κρέας, όπως σας είπα. Και είμαστε σε ευχάριστη θέση, δηλαδή να πούμε ότι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι πιο φθηνό από πέρσι. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τον φορολογικό νομοσχέδιο που θα αγγίξει και τον δικό σας κλάδο, εκεί υπάρχει μια ανησυχία τον χειμώνα του 2023-2024. Το φορολογικό σχέδιο θα μπορώ να σας απαντήσω αύριο που έχουμε και μια πολύ ωραία σύσκεψη στο Επιμελητήριο Καβάλας, στον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας, για να δούμε με την Ομοσπονδία τι μπορούμε να κάνουμε, πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα, γιατί τα πράγματα είναι όντως σοβαρά και δύσκολα. Οι πολίτες της Καβάλας, ωστόσο, μιλώντας στο ένα channel, δηλώνουν ότι πλέον, λόγω των μεγάλων ανατιμήσεων, έχουν μειώσει αρκετές ποσότητες από τα προϊόντα που αγοράζουν. Εμείς είμαστε δύο άτομα στο σπίτι, οπότε δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι ακριβές. Τι έχει αυξηθεί, πού έχετε τη διαφορά? Τα χαρτικά, τα υγρά για το πλυντήριο. Έχετε μειώσει τα? Τυριά, κασέρια. Εμείς έτσι κι αλλιώς είναι μειωμένα λόγω διατροφής. Στα δύο άτομα δεν μας φαίνεται τόσο πολύ. Είμαστε μόνοι μας, χωρίς μικρά παιδιά. Από το καλάθι σας όμως έχετε κόψει κάτι? Ας πούμε το γάλα που ήταν πιο ακριβό, το τυρί, παίρνετε λιγότερη ποσότητα? Προσέχαμε πάντα. Δεν παίρναμε ποσότητες. Το γάλα μας δεν το σταθερούμαστε, ούτε το τυρί, αλλά με λογικές ποσότητες. Το κρέας, έχετε δει ανατίμηση? Ναι. Έχετε κόψει κάτι, το κρεατικά? Όχι, όχι, είμαστε δύο άτομα και αυτά που πρέπει να φάμε τα τρώμε. Για είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, ανεβαίνουν κάθε μέρα. Όχι μόνο το σούπερ μάρκετ, ανεβαίνουν πάρα πολλά. Και τα φαρμακεία, τα παραφαρμακευτικά φάρμακα έχουν ανέβει. Συγκεκριμένα σήμερα πήρα ένα κουτί που είναι για B12. Είχε 11,5 πριν 20 μέρες και τώρα έχει πάει 13,5. Λοιπόν, τι να σας πω, παιδιά, τα ξέρετε όλα. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Έχετε κόψει κάτι εσείς που πλέον δεν το παίρνετε λόγω των αυξήσεων? Φυσικά. Τι έχετε κόψει? Ρούχα. Ρούχα, παπούτσια. Εμείς είμαστε και συνταξιούχες, βεβαίως. Έχουμε γιατρούς, έχουμε τα φάρμακά μας. Είμαστε μεγάλα άτομα, δηλαδή δουλεύαμε τόσα χρόνια και αυτή τη στιγμή στερούμαστε αρκετά για να εξασφαλίσουμε τα άλλα. Οι κινήσεις από την κυβέρνηση που γίνονται σας βοηθάνε καθόλου? Όχι, εννοείται για το καλάθι της νοικοκυράς. Έλα ρε παιδιά, τώρα μας δουλεύουν. Τώρα μας δουλεύουν. Ή το καλάθι της νοικοκυράς θα γυρίζουμε από μάρκετ σε μάρκετ για να πάρουμε τι? Να γλιτώσουμε τι? Μισό ευρώ και ένα ευρώ. Όχι ρε παιδιά. Μας δουλεύουν πάρα πολύ. Λίγο δύσκολο νομίζω. Ποια είναι τα πιο ακριβά προϊόντα που παίρνετε πλέον? Είναι συνηθισμένα, νομίζω όλος ο κόσμος τα ίδια λέει. Για το ελαιόλαδο, εντάξει, και απορρυπαντικά. Έχετε κόψει κάτι εσείς προσωπικά από το δικό σας καλάθι, από το δικό σας το ψυγείο? Κοιτάζω τις προσφορές όσο πει το πλείστον. Εντάξει, μειωμένα βέβαια. Πάντα προσεκτικά στη μάρκετ. Η τιμή του κρέατος? Προτιμώ τα συνοικιακά. Ναι, ενισχύουμε λίγο και την γειτονιά μας. Εντάξει, είναι ανεβασμένα εν γνώση μας βέβαια.
Μειωμένα βέβαια, δεν τρώμε πιο συχνά το κρέας. Αλλά μικρότερη ποσότητα σε ό,τι παίρνει. Η εν λόγω αύξηση αφορά βασικά προϊόντα όπως είναι το τυρί κρέμα, με την τιμή του να έχει αυξηθεί ακόμα 30,6%. Η τιμή στο σαλάμι, ανά 100 γραμμάρια, έχει αυξηθεί 13,5%. Η τιμή της κέτσαπ αλλά και της μουστάρδας, επιπλέον 24%. Στους κύβους λαχανικών, ανά 12 τεμάχια, 30%. Στο βαζάκι της μαρμελάδας, 30,6%. Ενώ η μέση μείωση τιμής των προϊόντων αφορά το ποσοστό των 3,73%.